Μίνι μου, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. 1 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να παρακαλάτε όλοι να πει φθινόπωρο, να έχουμε φθινόπωρο και να φάμε αρκετή βροχή. Αυτό ήθελα να το πω. Μετά από αρκετό καιρό είπα να επισκεφτώ τα Πάτρια Εδάφη, πια τη Λευκάδα. Πάμε να σας δείξω για μία ακόμη φορά την εξέλιξη, μάλλον τη συνολική εξέλιξη των έργων. Είναι και ένα κομμάτι το οποίο είναι από μπροστά που δείχνω μέχρι τέρμα, αριστερά, το οποίο δεν μπορώ να πάω να το οδηγήσω. Είναι φυσικό. Εγώ θα σας δείξω ακριβώς από εδώ που είναι η ταμπέλα, που λέει Ιόνιος ανακύκλωση. Θυμάμαι πριν κάτι μήνες που το έχω επισκεφτεί. Όσοι με παρακολουθείτε θα έχετε δει κάποιο βίντεό μου, από τα βίντεό μου δηλαδή, θα θυμάστε την εξέλιξη. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή η εποχή, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά εδώ το βλέπετε, το κομμάτι είναι όλο ανοιχτό. Σιγά, ένα κομματάκι που ήταν πίσω, χορταριασμένο, δεν λέει κάτι, τίποτα. Αυτό είναι δηλαδή μια ώρα δουλειά. Με το που θα μπει η φαγάνα, κλακ κλακ το φάγε. Το δύσκολο κομμάτι σε όλο αυτό το έργο, βλέπετε ποιο είναι, δεν χρειάζεται. Είναι όλο αυτό το βουνό, όλος αυτός ο τεράστιος βράχος. Θυμάμαι τελευταία φορά που είχα έρθει, υπήρχε μόνο ένα μικρό κομμάτι άσπαστο, κάπου στα 50 μέτρα, το οποίο ήταν λίγο πριν το κάστρο του Γρίβα. Ουσιαστικά, για όσους δεν το γνωρίζουν, λίγο πριν τη διασταύρωση για πλαγιά Περατιά. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, το ανασηκώνουν κιόλας σιγά σιγά. Ουσιαστικά εδώ αριστερά μου, δεν ξέρω αν φαίνεται, προσπαθώ να σας δείξω όσο καλύτερα γίνεται, να μην με κλαδέψει κανένας. Εδώ αριστερά, όπως μπορείτε να δείτε, είναι συγγνώμη, πριν λίγο ξύπνησα, η ώρα είναι 8, είναι έτοιμο για να στρωθεί κιόλας. Γι' αυτό, αν είχατε δει κάποιοι το τελευταίο μου βίντεο, σε λίγο καιρό είχα γράψει, θα είναι έτοιμοι. Και κάποιοι δυσανασχέτησαν. Το ψιλοχλέβασαν, σαν να λένε σιγά βρε, μην είναι. Κι όμως παιδιά, κάτσε να φύγει και λίγο αυτό το κύμα του τουρισμού και θα δείτε αν και πότε και εφόσον θα είναι έτοιμο, θα ξαναβγάλω ένα βίντεο. Έτσι. Εδώ το βλέπετε όλο αυτό το κομμάτι που σας δείχνω τόση ώρα. Είναι όλο έτοιμο. Δεν έχει κάτι άλλο για φάγωμα. Το βλέπετε όλο στρωμένο, πατημένο. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, αρχίζουν και βάζουν και το προστατευτικό πλέγμα για τις τυχόν κάτω ληστήσεις. Και είναι λογικό. Η λογική λέει ότι θα μπει παντού. Και εδώ έτοιμο. Βλέπετε εξάλλου, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ κάτι. Είναι autobahn, έτοιμο. Κάποιος με ρώτησε αν θα μπει διάζωμα στη μέση. Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν όμως κρίνω από το κομμάτι Βόνιτς Άγιος Νικόλαος, δεν θα μπει. Αλλά δεν το βάζω κιόρκο. Το βλέπετε. Έτοιμο και αυτό εδώ αριστερά μου. Άμα σας πω, είπα θα τραβήξω τέτοια ώρα βίντεο για να μην έχει κίνηση. Και βλέπετε τι γίνεται, 8 η ώρα το πρωί. Ουσιαστικά αυτός ο δρόμος, μάλλον όλο αυτό το κομμάτι, το δύσκολο ξέρετε ποιο ήταν, και όσοι δεν το ξέρετε, καλό είναι να το μάθετε. Να σπάσει όλος αυτός ο βράχος δίπλα σε έναν δρόμο που είναι 24 ώρες το 24ωρο σε κίνηση. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, που λένε πολλοί, γιατί έχουν καθυστερήσει. Και εδώ έτοιμο. Ουσιαστικά παιδιά, δεν υπάρχει κομμάτι βουνού που να θέλει πια σπάσιμο. Το βλέπετε και μόνοι σας. Ένα κομμάτι που ήταν τελευταία φορά
κάποια μέτρα, τέλος. Αυτό ήτανε, παιδιά. Και το κάστρο του Γρίβα είναι αυτό που φαίνεται μπροστά μου, ευθεία επάνω. Έτοιμο όλο. Ουσιαστικά τώρα θέλει κάποιες μικροπαρεμβάσεις, τις απορροές για τα νερά, το πλέγμα που θα βάλουν πάνω στο βουνό για τις τυχόν κατολιστήσεις, και είναι έτοιμο. Αυτό το βίντεο ως απάντηση σε αυτούς που κλέβαζαν ότι θα είναι έτοιμο μέχρι τέλος του χρόνου. Άνετα, άνετα. Εκτός κι αν από σήμερα που σας έβγαλα το βίντεο δεν συνεχίσουν να κάνουν τίποτα. Αυτά, φίλοι μου, εδώ από το κάστρο του Γρίβα ή κάστρο του Αλή Πασά. Λίγα μέτρα, ουσιαστικά ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο του νησιού της Λευκάδος. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Γεια σας.